Παραγωγική. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στην πόλη της Λάρισας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που κάνουμε εδώ και πολύ καιρό να βρεθούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα για να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των φορέων, των παραγωγικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών για να έχουμε μια ευκαιρία από πρώτο χέρι να ακούσουμε τα προβλήματά τους, τις προτάσεις τους, να αφουγκραστούμε την αγωνία τους. Μια αγωνία η οποία, όπως διαπίστωσα και σήμερα και εδώ στην περιοχή σας, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα για τους επαγγελματίες, για τους επιχειρηματίες, για τους εργαζόμενους, για τα νοικοκυριά, γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Έχουμε βεβαίως την κρίση της πανδημίας, η οποία μας ταλανίζει εδώ και δύο περίπου χρόνια. Δυστυχώς στη χώρα μας, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, τα πράγματα παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Και βεβαίως την ίδια στιγμή έχουμε την κρίση της ακρίβειας, μια κρίση η οποία απειλεί αυτή τη στιγμή την βιωσιμότητα κάθε ελληνικού νοικοκυριού, κάθε ελληνικής μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Είναι μια κατάσταση ζωφερή, μια κατάσταση πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη, για την οποία είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως. Υπενθυμίζω ότι για το ζήτημα της ακρίβειας έχουμε καταθέσει κοινοβουλευτικές προτάσεις εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα. Ήδη από την περασμένη Άνοιξη, από τον περασμένο Μάρτιο, ξεκινήσαμε τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, γιατί τότε είχαμε τα πρώτα δείγματα σε σχέση με αύξηση κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα, στα λιπάσματα, στους σπόρους. Στη συνέχεια είχαμε τα πρώτα στοιχεία από τον κατασκευαστικό κλάδο για αυξήσεις σε πρώτες ύλες και σε δομικά υλικά. Και βεβαίως από το καλοκαίρι και μετά, με την κρίση η οποία πλέον μέσω της ενέργειας έχει περάσει σε ολόκληρη την οικονομία, έχουμε μια χιονοστιβάδα δραματικών εξελίξεων με ανατιμήσεις οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ αυτά τα οποία είχε ζήσει η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο που μας πέρασε, πολύ πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία δηλαδή, είχαμε υψηλό 25 ετία στον πληθωρισμό.